ερώτημα το οποίο σας θέτω είναι κατά το πόσο υπάλληλοι στους οποίους η ελληνική πολιτεία, οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν επενδύσει ένα σημαντικό ποσό. Ανοίγω παρένθεση, ενημερώνω το Σώμα ότι περίπου κάθε απόφυτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο περί 35.000 ευρώ και έχει καταρτιστεί για να κάνει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη δουλειά στη δημόσια διοίκηση, είτε στις κεντρικές δομές, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στις αποκεντρωμένες δομές. Κατά το πόσο λοιπόν αυτοί οι υπάλληλοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κάποιον προνομιακό τρόπο, θα πρέπει να αναγνωρίζεται, αν θέλετε, αυτή η επένδυση την οποία έχει κάνει το κράτος, ή κατά το πόσο δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερη βαρύτητα απλά στην προϋπηρεσία και όχι στα αντικειμενικά προσόντα. Σας ευχαριστώ. Είναι προφανές λοιπόν ότι στις προθέσεις του Υπουργείου είναι, και επαναλαμβάνω, αποτυπώθηκε στο νόμο, να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατά τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο, τους υπαλλήλους που έχουν προσόντα, φυσικά με βάση το βασικό κριτήριο της αξιοκρατίας. Και προφανώς θέλουμε, και θα, στο θεσμικό νόμο που πρόκειται εντός των προσεχών εβδομάδων να καταθέσουμε, θα δείξουμε ότι θα αξιοποιήσουμε ειδικά με μοριοδότηση επιπλέον τους αποφύτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, τόσο κατά την εξέλιξή τους, όσο και για την επιλογή των θέσεων ευθύνης. Θεωρώ απολύτως ενθαρρυντικό και σωστό το γεγονός ότι και εσείς αναγνωρίζετε ότι ειδικά οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι είναι υπάλληλοι αυξημένων προσόντων και οι οποίοι, κύριε Πρόεδρε, έχουν και την εξής ιδιαιτερότητα ότι για 10 χρόνια δεν μπορούν να φύγουν από το δημόσιο, δεσμεύονται επί της ουσίας με ένα 10ετές συμβόλαιο και αν επιλέξουν να φύγουν θα πρέπει να πληρώσουν πίσω το ελληνικό δημόσιο, ότι αυτοί υπάλληλοι θα τύχουν μιας μεταχείρισης, όχι προνομιακής, αλλά μιας μεταχείρισης η οποία θα είναι σε αντιστοιχεία με τα αντικειμενικά τους προσόντα και θα αναγνωρίζει το γεγονός ότι έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημόσια διοίκηση. Διότι με αφορμή, αν θέλετε, το ζήτημα της αξιολόγησης των υπαλλήλων, το οποίο ανοίγει, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε μια σκληρή πραγματικότητα στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Και αυτή η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς, κατά κανόνα, λίγοι άξιοι και φιλότιμοι υπάλληλοι καλύπτουν πολλούς άλλους οι οποίοι δεν αποδίδουν, δεν εργάζονται και συστηματικά λουφάρουν, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση η οποία, αν θέλετε, αποδίδει ίσως με ακρίβεια το τι συμβαίνει σήμερα στη δημόσια διοίκηση.